Το επιμελητήριο Κορινθίας επίσης έχει δημιουργήσει ένα σημείο πληροφόρησης συμφωκιώς στον Ισθμό. Επειδή υπάρχουν χιλιάδες επισκεπτών οι οποίοι περνούν από τον Ισθμό, αλλά δεν έρχονται, δεν επισκέπτονται την Κόρινθο, το Λουτράκι και άλλες περιοχές της Κορινθίας, πήραμε ένα χώρο από την Διόρυγα της Κορίνθου και εκεί έχουμε ένα πολύ ωραίο περίπτερο δημιουργήσει και καθημερινά ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το Επιμελητήριο Κορινθίας ενημερώνει τους επισκέπτες του Ισθμού και τους προτρέπει να έρθουν στην Κόρινθο, στο Λουτράκι, στην Αρχαία Κόρινθο και σε άλλες περιοχές του νομού μας. Καθημερινά μοιράζονται πάνω από 250 έντυπα. Μπορείτε, αν έχετε την ευκαιρία, να πάτε και να δείτε και το χάρτη που έχουμε δημιουργήσει εκεί στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα για να ενημερώνονται οι επισκέπτες, αλλά και τα έντυπα τα οποία διανέμονται, αλλά και τις πληροφορίες που μπορεί να πάρει κανείς από τον υπάλληλο ο οποίος βρίσκεται στον χώρο αυτό. Εσείς με την ευκαιρία έχουμε ζητήσει. Ορίστε. Εσείς καλύπτετε εκεί ένα κενό που έχουν αφήσει δίνει. Αυτό δεν είναι δουλειά, όπως το λέτε, του επιμελητηρίου με τη στενή έννοια, αλλά δεν είναι η μόνη δουλειά που κάνουμε χωρίς να είναι αρμοδιότητα του επιμελητηρίου. Καλύπτουμε ένα κενό το οποίο υπάρχει και έπρεπε να έχει καλυφθεί μέχρι σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια. Και έχουμε ζητήσει από επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να διαφημιστούν στον χάρτη το City Map, όπως λέγεται, το οποίο θα κυκλοφορήσουμε την άλλη εβδομάδα, θα τυπωθεί και θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, να έρθουν στο επιμελητήριο και έναντι ενός πολύ μικρού ποσού να διαφημιστούν στο χάρτη που σε πρώτη εκτύπωση θα έχει 30.000 αντίτυπα και θα διανέμεται στον Ισθμό. Νομίζω ότι είναι αυτό αρκετά σημαντικό και αξίζει να το αξιοποιήσουν οι επιχειρηματίες της περιοχής μας. Επίσης, για τους νέους αγρότες, με το ΕΛΓΟ Δήμητρα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καταφέραμε να πετύχουμε και να πάρουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα για την κατάρτιση νέων αγροτών. Συμμετέχει το Επιμελητήριο Κορινθίας και εκεί θα εκπαιδευτούν στο επιμελητήριο νέοι αγρότες οι οποίοι θέλουν να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό καλλιεργητή και να γίνουν μικροί επιχειρηματίες που παράγουν και εξάγουν αγροτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ξεκινήσουμε σύντομα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν και να ενημερωθούν και για το σκοπό αυτό στο Επιμελητήριο Κορινθίας.